Πολλά νέα στοιχεία. Σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε απευθεία με την Αμαλιάδα για να δούμε το τι ακριβώ συμβαίνει. Έχουμε μία αυτοψία την οποία έχουμε κάνει και αφορά τον θάνατο του Παναγιωτάκη, ο οποίο έλαβε χώρα το 2024, τον περασμένο Αύγουστο, και φυσικά νέε αποκαλύψει. Μα μιλάνε πρόσωπα κλειδιά τα οποία φωτίζουν αυτό το δυσώδε παρασκήνιο το οποίο πλανάται πάνω από πέντε νεκρά βρέφη. Πέντε βρέφη τα οποία έχουν φύγει από τη ζωή. Και την ίδια στιγμή, Θανάση Κατερνόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πατρό. Βλέπω ότι στην υπόθεση τη Πάτρα που αναμενόταν σήμερα να συνεχίσει την κατάθεση τη η κυρία Τσιόλα έχει διακόψει, πρέπει, βέβαια, πρέπει να πούμε. Η δίκη ότι εκεί χρησιμοποιούν οι ιατροδικαστέ ευρήματα τα οποία συναντάμε στην υπόθεση Αμαλιάδα προκειμένου να μα μιλήσουν Τι για παθολογικού θανάτου. Δεν έχει δηλαδή τώρα η Δύση με την Ανατολή. Είναι δύο αντίθετοι πόλη. Τι σχέση έχουν τώρα τα στοιχεία από την έκθεση τη. Ε... Τη Αμαλιάδα με την έκθεση της Πάτρας. Σου είπα... Άρα ότι εδώ σου υπάρχει είπα... μια δικαίωση η επιμονή να επιβληθεί συγκεκριμένο επιστημονικό team για να κάνει τι Σου είπα ότι ορισμένοι δεν οροδούν προουδενός. Ορισμένοι γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τους θανάτους οκτώ βρεφών, προσβάλει... οκτώ παιδιών, γιατί έχουμε τρία στην Πάτρα και πέντε στην Προσβάλλει Αμαλιάδα. Προσπάλλει τη νοημοσύνη του κοινού πολίτη αυτής της χώρας αυτή η τακτική. Προκειμένου όμω να διασωθεί ο επιστημονικό εγωισμό, προκειμένου να διασωθούν όλοι αυτοί οι οποίοι τα έκαναν κουλουβάχατα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, τα έκαναν ρόιδο. Οι επιστήμονε. Δεν... Ναι, οι επιστήμονε. Πέτρο, δεν πρέπει να διακατέχονται από εγωισμό. Mm. Οι επιστήμονε πρέπει να πατάνε καλά στη γη και στο μυαλό του και να ασκούν την επιστήμη του με βάση τι γνώσει του. Οι επιστήμονε όμω, Τανάση, μου ξέρει πολλέ φορέ όταν ε, πάνε και αλλάζουν καταθέσει, κατά το δοκούν, μιλάνε μία για ανεξήγητο θάνατο. Αυτό θάνατος, μου παλιού μιλούν... χωροφύλακε, ξέρει. Ε? Μη κάτσε να ολοκληρώσω, ρε Θανάση. Άσε, με έχει μπει φουριόζο και ε, σήμερα. Είκα, Θέλω να πω πολλά σήμερα. Ακούω. Σήμερα θα αποκαλύψουμε πολλά. Γιατί από την πρώτη στιγμή έλεγα στο κοινό το οποίο μα παρακολουθεί ότι αυτέ οι υποθέσει με τον έναν τον άλλο τρόπο συμπλέουν. Υπάρχει μία εμπλοκή. Βλέπουμε κοινά πρόσωπα, ίδιου ιατροδικαστέ. Πληροφορήθηκα λοιπόν ότι η ιατροδικαστή η κυρία Τσιόλα, η οποία κατέθεσε χθε το ΜΟΤ και θα κατέθεται, και σήμερα, αλλά έχουμε διακοπή τη δίκη γιατί ένα σύνεδρο έχει πρόβλημα υγεία και γι' αυτό έχει διακόψει. Θα μα τα πει στη συνέχεια η Τζέννη Μάρκου. Ότι πήγε και χρησιμοποίησε συγκεκριμένη έκθεση η οποία αφορά την υπόθεση τη Αμαλιάδα και αφορά το παιδάκι τη Κατερίνα στην Μπέμπα, η οποία κατέληξε το 2021. Και μάλιστα. Ένα άλλο ιατροδικαστής προσπαθούσε να ψαρέψει ένα τεχνικό σύμβουλο τη Ουποδέζη τη Αμαλιάδα προκειμένου να του προσκομίσει τι ιστολογικέ εξετάσει. Κατάλαβε λοιπόν για τι ύψη μιλάμε, Τι παίζεται στο παρασκήνιο. Εντάξει, η Γι' αυτό έδρα... λέω εγώ ότι βολεύει πολλού ο θάνατο του Παναγιώτη να βγει παθολογικό. Θα βολέψει πάρα πολλού και να κλείσει και ο φάκελο τη Αμαλιάδα. Όπω κάποιοι επιχείρησαν άρων άρων να κλείσουν και το φάκελο τη Πάτρα. Και αν δεν υπήρχαν δημοσιογραφικέ αποκαλύψει και αν δεν παρέβαινε το ανθρωποκτονιόν και ο Καρακούκη με τον Καλόγρια, θα νομίζαμε ότι η Μαλένα κατέληξε από υπατική ανεπάρκεια, η ήριδα από αγενεσία υποπλασία φλευοκομβου και ότι η Τζορζίνα ποτίστηκε το αίμα τη με κεταμίνη εξαιτία ιατρικού λάθου. Αυτά επιχείρουν να κάνουν και στην Αμαλία. Ε, θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η αλήθεια δεν μπορεί ποτέ να κρυφτεί. <χω> Αργά ή γρήγορα βγαίνει στο φω. Λοιπόν, πάμε όμω σε ένα θέμα το οποίο μα έχει συγκλονίσει. Έρχεται από τη δική σου την περιοχή, Θανάση, στο Αγρίνιο. Μία... Απέναντι από τη Ναχαία και την Ηλία. Ναι. Αλλά δεν φτάσαμε εκεί ακόμα. Μία σαν... τριάχρονη...